Βολιώτες και βολιώτισες διαφόρων ηλικιών τοποθετήθηκαν στην κάμερα του Άστρα στο ερώτημα για το αν πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει ένα μαζικό lockdown από το Σεπτέμβριο λόγω των μέτρων της πολιτείας για τον κορονοϊό. Παράλληλα, αρκετοί απάντησαν και στο ερώτημα για το αν θεωρούν ότι πρέπει να γίνουν εμβόλια σε μικρότερες ηλικίες, ακόμη και κάτω των 15-12 ετών σε παιδιά. Τι βλέπετε να έρχεται από το Σεπτέμβριο με τον κορονοϊό, πιστεύετε θα πάμε σε lockdown ξανά ή όχι? Όχι. Εγώ έτσι αλλιώς δεν μένω εδώ, μα δεν πιστεύω να κλείνει. Από Αμερική είστε? Όχι, από την Αγγλία. Από Αγγλία. Ναι. Εκεί πώς είναι τα πράγματα? Καλά είναι, δόξα τω Θεώ. Μάσκες? Όχι, έξω στον δρόμο μάσκες. Υποχρεωτικό εμβόλιο? Όχι. 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 Καλά είμαστε. Θα έρθει lockdown ξανά ή όχι, τι βλέπετε? Όχι, όχι. Θα δείξει. Τι εκτιμάτε από Σεπτέμβριο με τον κορονοϊό, πιστεύετε θα έχουμε ξανά lockdown μαζικό? Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε, γιατί αν έχουμε θα καταστραφούμε οικονομικά όλοι. Το εμβόλιο το κάνατε? Την προδόση. Εσείς τι λέτε? Εγώ πιστεύω ότι δεν θα κλείσουμε. Δεν θα κλείσουμε. Όχι. Το ελπίζουμε βασικά. Με τον εμβολιασμό των παιδιών συμφωνείτε? Όχι βέβαια. Εγώ όχι. Εσείς? Όχι, όχι. Πιστεύετε από το Σεπτέμβριο θα έχουμε ξανά lockdown? Πολύ πιθανό. Όλα πιθανά, πάρα πολύ πιθανά. Με τον εμβολιασμό των παιδιών συμφωνείτε? Ούτε καν με το δικό μου. Ούτε κάνουμε το δικό μου, έχω πάρα πολλές εμβολίες. Ευχαριστώ. Με τον εμβολιασμό των παιδιών για τον κορονοϊό συμφωνείτε? Αρνητική, αρνητική. Δεν συμφωνούμε. Συμφωνείτε με τον εμβολιασμό για τον κορονοϊό? Ούτε το μικρό, ούτε το μεγάλο. Εσείς το έχετε κάνει? Όχι βέβαια. Με τον παιδιών συμφωνείτε? Γεια σας. Όχι, δεν συμφωνώ. Θα πρέπει να αποφασίσουν τα ίδια τα παιδιά, είναι ανώριμα. Οι γονείς φαντάζομαι. Ναι, σε συμφωνία με τους γονείς. Όχι. Θα γίνει lockdown ή όχι? Πολύ πιθανό. Το εμβόλιο θα το κάνετε, το έχετε κάνει? Το έχουμε κάνει. Ναι, ναι. Εσείς? Και εγώ. Και τις δύο δόσεις. Τι βλέπετε από Σεπτέμβριο, θα έρθουν πάλι δύσκολες καταστάσεις, πιστεύετε, με κλείσιμο? Ναι. Γιατί το λέτε? Γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ναι. Πολλοί δεν κάνουν το εμβόλιο. Τι βλέπετε με τον κορονοϊό από Σεπτέμβριο, θα έρθει lockdown ξανά, πιστεύετε ή όχι? Πιστεύω πως θα έρθει, ναι. Γιατί το λέτε? Γιατί πάρα πολύ κόσμος έχει μείνει ανεμβολίαστος, κάτι είναι πολύ, που είναι πολύ δυσάρεστο. Κανονικά θα έπρεπε όλοι με την καλή του συνείδηση να πάνε να εμβολιαστούν, για μένα, κατά τη δική μου άποψη. Τώρα θα δούμε από Σεπτέμβριο, μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί και για τα παιδιά είναι πολύ δύσκολη η τηλεκπαίδευση, ακόμα δυσκολότερο και για τους γονείς. Παιδιά έχετε? Βεβαίως. Εμβολιαστεί, θέλετε να εμβολιαστούν? Βεβαίως, έχω προγραμματίσει το γιο μου, θα εμβολιαστεί, είναι ηλικία 13 χρονών και θα εμβολιαστεί κανονικά. Όπως και να έχει, πάντως το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστική σημασίας με σοβαρότερες εξελίξεις ό,τι αφορά υγειονομικές δομές για το θέμα των εμβολιασμών ή μη εμβολιασμένων, καθώς επίσης και για άλλους εργασιακούς χώρους.